Πάμε τώρα στην αγαπημένη Τζάμπο, όπου ο κύριος Βακάκης πάντοτε κάνει τη ειδική εντύπωση στις γενικές συνελεύσεις. Εδώ τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με την διανομή μερίσματος. Έχουμε την έγκριση της διανομής μερίσματος, 1 ευρώ αναμετοχή, που ήταν ένα από τα υψηλό, θα λέγαμε, μερίσματα που έχει δώσει η εταιρεία, αλλά και η εισηγμένη εταιρεία, με ρυσβατική απόδοση 5,8%. Ο Όμιλος και η διοίκηση έχει τονίσει ότι θα κάνει αναθεώρηση των μέχρι στιγμής εκτιμήσεων του για το 2024, γιατί παρακολουθεί και τις εξελίξεις που τον αφορούν γεωπολιτικά και για την όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Βέβαια, παραμένει στην πολιτική της διάθεσης προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν από το ελληνικό κοινό. Είναι μια πολιτική που ήταν υψηλού ρίσκου, όπως είχε πει ο κ. Βακάκης. Ωστόσο, απέδωσε, όπως δείχνουν βέβαια και τα στοιχεία της εταιρείας και τα για το 23, αλλά και τα πρώτα δεδομένα που έχουμε για το 24 και από την πορεία των πωλήσεων το Πάσχα. Εποχικά δηλαδή η Τζάμπο κερδίζει. Είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πάσχα, είτε είναι άλλες εποχικές περιόδους με τα προϊόντα που διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό. Εκτιμά ότι θα υπάρξει ένα εύρος αύξηση των μεγεθών της για το σύνολο του 24 μεταξύ 8% και 10%. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει στην πορεία για τη συγκεκριμένη εταιρεία.